Το έλλειμμα δημοκρατίας. Και οι πολίτες απέχουν διότι δεν πιστεύουν ότι η ψήφος τους και η φωνή τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής και αλλαγής της πορείας της σημερινής Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοένα και χάνει αρμοδιότητες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια σύνοδος 28 αρχηγών που στο τέλος αποφασίζουν αυτό που επιθυμεί η κυρία Μέρκελ. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούγκερ, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή Σύνοδο των Κανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες, τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα. Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου.